εκπρόσωποι των φορέων, Μακεδόνες, περήφανοι Έλληνες, μαύρη μέρα σήμερα. Δεν είναι η πρώτη. Είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Και είμαστε σκληροί και αντέχουμε. Σαν χθες, 100 τόσα χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 1904, οι Τούρκοι χαμογελώντας ειρωνικά στη Φλόρινα ρωτούσαν μεταξύ τους τι πάθαν οι ραγιάδες και πενθούνε τόσο. Ήξεραν τι πάθαν οι ραγιάδες. Και η αλήθεια είναι ότι οι ραγιάδες πενθούσαν. Γιατί για 40 μέρες οι νέοι της Φλόρινας φόραγαν μαύρο περιβραχιόνιο στο χέρι τους. Πενθούσαν τον Παύλο, τον δικό τους άνθρωπο. Και έτσι λέγαν στους Τούρκους. Κάποιος δικός μας άνθρωπος, κάποιος θείος, κάποιος ξάδερφος πέθανε. Γνώριζαν οι Τούρκοι και γέλαγαν. Και οι συνθήκες... Και οι συνθήκες είναι απολύτως όμοιες. Και σήμερα υπάρχουμε εμείς που πενθούμε, όχι δικό μας άνθρωπο, κάτι παραπάνω, την πατρίδα μας, την ψυχή μας. Υπάρχουν και αυτοί που χάζουν και γελούν ειρωνικά, νομίζοντας ότι τους πέρασε. Αλλά δεν υπάρχουν ραγιάδες. Είμαστε εδώ, οι περήφανοι Έλληνες, πάντοτε ελεύθεροι, πάντοτε αδούλωτοι και απροσκύνητοι. Είμαστε εδώ αυτοί που από το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους είμαστε ταγμένοι να φυλάμε την πατρίδα. Ήταν Φλεβάρης του 1844 όταν διαβάστηκε για πρώτη φορά εκείνο το ιερό άρθρο του τελευταίου του συντάγματος. Η τήρηση του παρόντος συντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Εμείς, οι πατριώτες Έλληνες, είμαστε το συνταγματικό τόξο. Και αυτή είναι η Χούντα. Αυτή είναι οι δικτάτορες. Αυτή είναι οι φασίστες. Εμείς είμαστε ο κυρίαρχος λαός. Από μας πηγάζει κάθε εξουσία. Διημώνας κοίται κάθε εξουσία. Και δεν εξουσιοδοτήσαμε καμιά συγκυριακή κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει. Ερήμην ημών πριν από μας, για μας. Επιτέλους είμαστε ο εντολέας και είναι οι εντολοδόχοι. Δεν παρακαλάμε, απαιτούμε να ακουστούμε και θα ακουστούμε. Και αυτό δεν το λέμε με έπαρση. Γιατί από τότε που υπάρχουμε ως Έλληνες, κουβαλάμε μέσα μας τη μεγάλη αλήθεια. Ετούτη η πατρίδα δεν μας ανήκει. Τις ανήκουμε. Γι' αυτό δεν την πουλάμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να την παραδώσουμε. Δεν είναι δική μας. Άλλοι είναι οι ιδιοκτήτες της. Ποιοι? Όσοι έχουμε ελληνικό αίμα και παιδεία το γνωρίζουμε. Οι ανελλήνιστοι που μας κυβερνούν δεν το δάνε ποτέ. Διαβάζουμε στην αρχαία γραμματεία. Ο Δήμος των Αθηναίων αποφάσισε, αφού πρώτα προσευχήθηκε και θυσίασε της θεής και ήρωση της κατέχουση την πόλη και την χώρα των Αθηναίων. Η χώρα των Αθηναίων κατέχεται από τους θεούς και τους ήρωες. Σε αυτούς ανήκει. Σε αυτούς ανήκει και η πατρίδα μας. Δεν ανήκει ούτε σε μας. Και αν όλοι οι Έλληνες
μη γέννητο, θέλαμε να την πουλήσουμε, δεν θα νομιμοποιούμαστε. Η Ελλάδα ανήκει στους ήρωες! 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 Το δικό του αίμα πότισε το δέντρο της ελευθεριάς μας, βγαλμένης από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά, τα σπαρμένα σε κάθε σημείο της ελληνίδας γης, από την Κύπρο μέχρι τη Βόρειο Ήπειρο. Τη δική τους θυσία σεβόμαστε, τη δική τους φωνή αφουγκραζόμαστε, το δικό τους όνομα ντρεπόμαστε. Εδώ πίσω από αυτά τα βουνά πλάγιασε πληγωμένο στις 13 Οκτωβρίου του 4 ο Παύλος, εκείνο το παλικάρι, και πότισε με το αίμα του τη γη που τόσο αγάπησε. Εδώ δίπλα μας στο πισοδέρι, 5 μέρες μετά, τον έθαψαν. Ένας παπάς, ένας χωριατόπαπας, ένας παπάς θερίο που θα έλεγε και ο Ηλίτης, ένας παπάς ήρωας, βγαλμένος από τους θρύλους της δρομιοσύνης, και 5 ψυχωμένοι Ρωμιοί. Τον έθαψαν εκεί που άρμοζε, κάτω από την Αγία Τράπεζα, που είναι θεμελιωμένη ακριβώς στα οστά, στα λείψανα των μαρτύρων μας. Ο Παπασταύρος του ψάλε την εκρόσιμη ακολουθία και μετά συνέχισε τη δράση. 2 χρόνια μετά, σε τούτη την πλαγιά, εδώ που ανυποψίαστοι τουρίστες κάνουν χειμερινό τουρισμό, κατακρεουργήθηκε με τσεκούρια από Βουλγάρους κομικατζίδες. Εδώ πάνω αχνίζει το αίμα. Το νιώθουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Η καρδιά μας δεν το αντέχει. Και κοντά στον Παπασταύρο και κοντά στον Παύλο υπάρχει μια στρατεία ανωνύμων Μακεδόνων. Αυτοί κράτησαν το ελληνικό φρόνημα πολύ πριν ξυπνήσει η Αθήνα, πολύ πριν υποψιαστούν οι υπόλοιποι Έλληνες τι διακυβευόταν στη Μακεδονία. Αυτοί οι ανώνυμοι, οι ξεχασμένοι Μακεδόνες, που δεν είχαν τα πτυχία και τις περγαμηνές των σημερινών γιάπηδων εθνομηδενιστών, που ήταν αγράμματα εθνίκια, όπως λέει και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Αυτοί οι αγράμματοι χωριάτες που καλά-καλά δεν μίλαγαν και ελληνικά, οι περισσότεροι ήταν σλαβόφωνοι. Είχαν μια τέτοια ελληνική ψυχή μέσα τους που οι κομιτατζίδες τους έλεγαν γρεκομάνους, τρελούς, παθιασμένους, φανατικούς Έλληνες. Ένας από αυτούς στα χωριά που σήμερα έμειναν εκτός συνόρων, στο ηρωικό Μορίχωνο, έμαθε σε μεγάλη ηλικία να γράφει την ελληνική γλώσσα. Όπως και ο Μακρυγιάννης. Ο Απόστολος Βακαλόπουλος θεωρεί τα απομνημονεύματά του εφάμιλα του Μακρυγιάννη και μας περιγράφει το μαρτύριο αυτών των Ελλήνων. Οι Έλληνες του Μορυχόβου δεν ήξεραν ελληνική γλώσσα. Ο λόγος ήταν ότι τότε ούτε σχολεία είχαν, ούτε δασκάλους όπως πρέπει. Αλλά τον ελληνισμό και τον εθνισμό δεν τον εγκατέλειψαν. Παραέμειναν ακλόνητοι στην πίστη των προγόνων. Έστω που υπέφεραν πάνδυνα και 1,002 βασανιστήρια από τους Τούρκους. Τα χειρότερα βασανιστήρια υπέφεραν από τους Βουλγάρους. Πολλές φορές συνέβαινε όταν οι Βουλγαροί έπιαναν έναν Μαρεχοβίτη και τον ερωτούσαν «Τι είσαι» και απαντούσε «Είμαι Έλληνας» και ας μην ήξερε την ελληνική γλώσσα. Οι Βούλγαροι θύμωναν και το βασάνιζαν. Εσείς πρώτα-πρώτα ελληνικά δεν ξέρετε. Να υπείτε ότι είστε Βούλγαροι. Και τους απαντούσαν οι Μορυχοβίτες. Μόνον αυτό δεν γίνεται. Εμείς είμαστε πατριαρχικοί. Γρεκοί γεννηθήκαμε, γρεκοί θα ποθάνομαι. Αυτούς τους συγκλονιστικούς Έλληνες προσπάθησε με θράσος η φιλοσκοπιανή προπαγάνδα
που χρηματοδοτείται από ιδρύματα και Ινστιτούτου πέραν του Ατλαντικού να εμφανίσει ως δικούς της. Και αυτούς τους ωραίους Έλληνες προδίδει η σημερινή κυβέρνηση αναγνωρίζοντας μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα στους Σλάβους. Και δεν ντρέπονται, να πούνε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία σημείωση που λέγεται ότι η επίσημη γλώσσα της γείτονος ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Λοιπόν, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας, η ψυχή μας δεν είναι υποσημείωση, δεν είναι ψηλά γράμματα, δεν είναι σκουπίδια για να τα κρύψετε κάτω από το καλλιτήρι των Αθηνών. Και εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, δεν είμαστε αφελείς. Δεν το πιστεύουμε. Και ήρθαμε από σεβασμό πρώτα για όλους τους μάρτυρες της Μακεδονικής γης. Σε κάθε τόπο και χρόνο, από την Καστοριά μέχρι το μαρτυρικό Δοξάτο, από τα πρώτα χρόνια της βουλγαρικής εξαρχίας μέχρι και τη γερμανο-ιταλο-βουλγαρική κατοχή. Είμαστε εδώ όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μνήμη ως χρέος και το αποδεχόμαστε αυτό το χρέος, όχι από ανάγκη, αλλά από φιλότιμο, να μην τροπιαστούμε και να μην τροπιάσουμε το όνομα που μας κληροδότησαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πως δεν είναι δικά μας. Και δεν καταλαβαίνουν ότι πεισμώνουμε με αυτά. Δεν καταλαβαίνουν ότι θυμώνουμε. Δεν το νιώθουν ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Είναι αυτοί που ανέχονται κάθε φωνή. Είναι αυτοί που είναι υπέρ της διαφορετικότητας. Είναι αυτοί που είναι της πολυσυλλεκτικότητας. Αλλά δικαιούνται να μιλούν μόνο μεταξύ τους. Προφανώς και στείλαν τα μάτια να χτυπήσουν. Αν ήταν ο Ρουβίκονας, θα προσκύναγαν. Μπράβο! Αλλήνες πρόβατες πολιτική! Αλλήνες πρόβατες πολιτική! Το σύλλογοι πρόβατες πολιτική! Το σύλλογοι πρόβατες πολιτική! Το σύλλογοι πρόβατες πολιτική! Η Μακεδονία! Είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Πάμε κι εμείς, μωρέ, μην καθόμαστε εδώ! Τη Μακεδονία! Δεν παρακαλούμε, απαιτούμε από την ελληνική αστυνομία που ανέχεται τον θείασο Ρουβίκονα να δίνει παραστάσεις καθημερινά, να σεβαστεί τους Έλληνες διαδηλωτές. Αν θέλουν ηρεμία, αν θέλουν να μην παρεκτραπούμε κι εμείς που είμαστε εδώ, το απαιτούμε εδώ και τώρα. Εμείς τους πληρώνουμε. Δεν κάνω έκκληση, απαιτώ. Μην τον αφήνεις, τόση ώρα τον έλεγα να πάει στη μάχη και δεν πήγαινε. Έπρεπε να μείνει στη μορία εκεί πάνω. Και θέτουμε τον αστυνομικό διευθυντή πρώτον ευθυνών του. Φύγανε οι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Δεν θα ανοίξει η μύτη τους. Τι φοβάστε. Τι φοβάστε.
Πριν από λίγες ώρες υπογράψαμε τη συμφωνία. Θα ακούσατε τα πολλά σκοτεινά σημεία της. Άκουγα στα κανάλια μέρες, δεν άκουσα ένα. Από σήμερα υποχρεωθήκαμε τη στιγμή που η Βολή των Σκοπίων. Τώρα απαγορεύεται να τους λέω Σκόπια με βάση τη συμφωνία. Το Σύλλογοι Προδότες! Πολιτική! Το Σύλλογοι Προδότες! Από σήμερα που η Βουλή των Σκοπίων, από τη στιγμή που η Βουλή των Σκοπίων θα εγκρίνει τη συμφωνία, υποχρεούμαστε εμείς, χωρίς καθυστέρηση. Δεν θα γίνεις Έλληνες ποτέ! Έχει άλλη μια εκδήλωση κάτω, δεν το ξέρεις. Που και τώρα τα περίπου 1000 άτομα φύγανε και πάνε από κάτω. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν ξέρεις. Να ειδοποιήσουμε. Ποιος την οργανώνει κάτω. Έχει μια άλλη εκδήλωση. Στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ξενοδοχείου που ήρθε, αρκετή πληρώνει κάτω. Υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών αυτά τα λίγα που είπε γίνονται κάτω και έχουν πέσει τα κρυγόνα. Για τη γείτονα χώρα. Και είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει η χώρα μας να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το δεύτερο μέρος πρόσκληση ένταξης. Αυτά υπογράψαμε. Ο γάμος έγινε. Είναι παραφύση γάμος. Συνηθίζουν αυτοί σε αυτά. Και ο κουμπάρος, η προξενήτρα, είναι ο μεγάλος φίλος, ο μεγάλος σύμμαχος πέραν του Ατλαντικού. Είναι περίπου 10 λεπτά προς τα κάτω εδώ. Είναι η χώρα. Στην ευθεία του δρόμου εδώ από τα λεωφορεία κάτω εκεί. Με την οποία συμμαχούμε και την οποία ταΐζουμε. Είμαστε ο καλύτερος πελάτης της αμυντικής της βιομηχανίας. Είναι η χώρα που το 4. Είδαμε τους χάρτες της. Προόριζε, λέει, ένα χάρτη διαβαθμισμένο, απόρριτο, για τους πεζοναύτες να εμφανίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία και τη δική μας Μακεδονία ως κατεχόμενα μακεδονικά εδάφη. Νοέμβριο του 4, η ελευθεροτυπία μάλιστα το είχε καταγγείλει. Αυτή η συμμαχή μας, και τον Απρίλιο του 10, στο State, το επίσημο περιοδικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για τα Σκόπια, το διαμάντι των Βαλκανίων, την αρχαία Μακεδονία που μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Αυτούς εξυπηρετεί η συμφωνία. Και το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο να πέρασε στα φοιτητικά σου χρόνια σε συνελεύσεις βρίζοντας τον ΝΑΤΟ και τους φωνιάδες των λαών και τώρα να τους προσκυνάς. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Τα κάτω θύε αυτοκίνητα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν από εκεί που τα παρκάρουνε. Ζήτα Υψιλονίτα 2474. Ζήτα Υψιλονίτα 2474. Κάπα Τάφ Εψιλον 1615. Γιώτα Κάπα Γιώτα 8882. Ζήτα Ήτα Ήτα 4531. Χ Κάπα Μη 5378. Καινή Ήταρο 3124. Σας παρακαλούμε, ανοίξτε το δρόμο. Τους πιάσαμε λοιπόν, τους αριστερούς πολιτικούς μας, με τη γίδα στην πλάτη και νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, ότι δεν υπακούν τη σκήνων ρήμαση. Συμβαίνει όμως και κάτι άλλο. Τρέπομαι, αλλά θα το διαβάσω. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2022, ο Αμερικανός πρόξενος της Μύρνη, Τζόρτζ Χόρτον, στέλνει έκθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη φρικτή τραγωδία που τώρα διαδραματίζεται στη Σμύρνη. Και μεταξύ των άλλων γράφει: ένα πράγμα που έχει σημαντικά δυσχεράνει τους Έλληνες είναι η ολέθρια και διεφθαρμένη πολιτική τους.
Είναι απίστευτο μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι Έλληνες πολιτικοί για να κρατήσουν το κόμμα τους στην εξουσία, έστω για λίγες εβδομάδες. Εμείς ξέρουμε. Στο διατάφτα. Το έγκλημα φαίνεται ότι έχει συντελεστεί. Μένει να δούμε τα αργύρια. Ο αγώνας για τη Μακεδονία όμως μόλις ξεκινά. Θα τη θυμούνται τη σημερινή ημέρα. Γιατί θα είναι αγώνας συνεχής, αδυσόπιστος και ανένδοτος. Θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα. Ζωντανά λοιπόν από το πίσω δέρι, από τη Φλόρινα, από τη Βίγλα, από το χιονοδρομικό κέντρο, η Βεργίνα τηλεόραση στην καρδιά των γεγονότων, στην καρδιά του παλμού του ελληνισμού, στην καρδιά των συλλαλητηρίων. Να πούμε ότι υπήρχε μια πληροφορία για επεισόδια εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, αλλά κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί. Επεισόδια φέρεται να έχουν γίνει σε μια εκδήλωση που γίνεται λίγο πιο μακριά από το χώρο που είμαστε σήμερα. Σήμερα εμείς συγκεντρωμένοι στο χιονοδρομικό κέντρο. Να πούμε ότι τα συνθήματα που κυριαρχούν εδώ πέρα είναι, όπως είπαμε και πιο πριν, στη Βίγλα οι πατριώτες, στις πρέσπες οι προδότες, το σύλλογοι προδότες πολιτικοί. Εκεί ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός, η Ελλάδα ανήκει στους ήρωες. Και να πούμε ότι ο κόσμος εδώ ζητά να γίνει δημοψήφισμα για να καταγραφεί η άποψή του. Δίπλα μας έχουμε τον ιστορικό, τον κύριο Χρυσανθόπουλο, τον κύριο Μιχάλη Χρυσανθόπουλο. Παρακολουθεί τη συγκέντρωση σήμερα μαζί μας και θέλω να σας ρωτήσω, βρισκόμαστε εδώ και αναφέρθηκα πολύ σε έναν ιστορικό χώρο, στο χώρο που μαρτύρησε ο Παύλος Μελάς. Ποια νομίζετε ότι είναι η δυναμική αυτού του χώρου, γιατί μας λέγατε στις πρέσπες υπάρχει ένας συμβολισμός. Ποιος είναι ο συμβολισμός για αυτό το συλλαλητήριο? Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι εδώ ότι κυκλοφορεί ο Παύλος ανάμεσά τους. Είναι ζωντανό το παράδειγμα του ανθρώπου αυτού που άφησε την ηρεμία του, την καριέρα του, την οικογένειά του στην Αθήνα και ήρθε εδώ πέρα σε ένα δύσβατο τόπο, ένα δύσκολο τόπο για να δώσει τη ζωή του. Επομένως λοιπόν είναι και αυτό σημειολογικό, ψυχολογικά τουλάχιστον, για τους αγώνες που διεξάγονται. Και ένα χαίρομαι ότι υπάρχει πολλή ευγένεια στο συλλαλητήριο, παρόλο που είναι δυναμικό, ισχυρό, αλλά είναι πάρα πολύ ήρεμο, με την έννοια ότι δεν έχει έκτροπα. Και αυτό είναι που μου αρέσει, διότι η δημοκρατία δοξάζεται σήμερα. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουν πέσει πάρα πολύ, αγωνίστηκαν πάρα πολύ και ουσιαστικά τα συνθήματα και αυτόν τον αγώνα είναι. Ευχαριστώ. Ζωντανά λοιπόν από το πισωδέρι της Φλόρινας, η Βεργίνα τηλεόραση στον παλμό των γεγονότων. Μια έκκληση στην αστυνομία. Έλεος πια. Πατριώτες, μη ρίχνετε δακρυγόνα. Έλεος. Καλό στο βήμα. Καλό στο βήμα το Φάνη το Μαλκίδη.